Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της Κρήτη TV τον κύριο Δημήτρη Αγαπάκη, επανεκλεγής δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ηράκλειο 375 και τον κύριο Κουράκη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, συγχαρητήρια. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Κυριακή που μας έρχεται, μια κρίσιμη αναμέτρηση για το Δήμο Ηρακλείου. Δεν ξέρω βέβαια αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τα όσα βλέπουν τις τελευταίες μέρες στο φως της δημοσιότητας και όχι μόνο τις τελευταίες μέρες. Εγώ απλώς θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω μέσα σε λίγες γραμμές την ουσία των ρεπορτάζ που είδαμε. Το πιο πρόσφατο ήταν αυτό που είδατε με την καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών για τις οποίες είχαν άγνοια τόσο οι δημοτικοί υπάλληλοι όσο και οι πολίτες οι οποίοι καλούσαν. Να αναφερθούμε στις γειτονίες που εγκαταλείφθηκαν, στις ιστορικές συνοικίες που έμειναν χωρίς συντήρηση, να αναφερθούμε στις δεσμεύσεις για το νερό που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ και θα δούμε και σχετικό βίντεο παρακάτω. Βέβαια, καλό θα ήταν για όλα αυτά, απευθύνομαι σε εσάς, καλό θα ήταν να υπήρχε δίπλα και ένας συνυποψήφιος από την παράταξη του κυρίου Λαμπρινού, ωστόσο κατ' εντολήν του ίδιου οι υποψήφοι του και οι εκ νέου εκλεγέντες δεν εμφανίζονται στην Κρήτη TV για αυτήν την εβδομάδα. Το τονίζω γιατί έχει σημασία. Τις προηγούμενες εβδομάδες πέρασαν από εδώ και μίλησαν με απόλυτη ελευθερία. Νομίζω, κυρία Σαλαμπάτα, βάλατε πολλά θέματα. Πολλά από αυτά έχουν απαντηθεί, νομίζω, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και έχουν απαντηθεί, θα έλεγα, και την προηγούμενη Κυριακή από ένα μεγάλο μέρος πολιτών, οι οποίοι μας έδωσαν ένα πάρα πολύ ελπιδοφόρο και υψηλό ποσοστό, θα έλεγα, εάν λάβει κανείς υπόψη ότι ήταν 9 συνδυασμοί που διεκδικούσαν την ψήφο των Ηρακλειωτών. Μας έβαλαν, λοιπόν, μας κατέταξαν πρώτους με σημαντική διαφορά 12,5 μονάδες από τον δεύτερο. Άρα νομίζω ότι τα ερωτήματα αυτά τα οποία θέσατε σε ένα βαθμό έχουν απαντηθεί. Να σταθώ στο τελευταίο, που νομίζω ότι κακώς έγινε αυτό το εμπάργκο, όπως είπατε και εσείς, διότι πρέπει οι απόψεις να κατατίθενται μέχρι και την τελευταία στιγμή για να ενημερώνονται οι πολίτες, και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση έπρεπε, όπως ακολουθούνταν όλη την προηγούμενη περίοδο, να ακολουθηθεί και σήμερα. Τώρα, γιατί δεν συνέβη αυτό, νομίζω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό το εμπάργκο. Από τη στιγμή που ενημερώνεις σε ένα μέσο, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορείς να πας να ενημερώσεις και σε ένα άλλο μέσο. Λοιπόν, τώρα να επικεντρωθούμε στο κομμάτι που αφορά το κέντρο της πόλης, το οποίο επίσης γέμισε εργοτάξια. Καλό αυτό, μέχρι ενός σημείου. Βέβαια, η συγκυρία μοιραία γεννά απορίες για τη δεδομένη χρονική στιγμή που ξαφνικά αποφασίσαμε, ναι, να βγουν στους δρόμους οι εργάτες και να γίνουν κάποιες εργασίες που θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και μήνες, ίσως και χρόνια. 5 χρόνια έχουν περάσει, η κυρία Σαλαμπάτα. Και αυτό το οποίο δεν βλέπαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, το βλέπουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, τις τελευταίες μέρες. Έστω και έτσι, θετικό είναι. Όμως, με αυτόν τον τρόπο, μην ευελπιστούν ότι θα ξεγελαστούν οι πολίτες. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, δεν έχουν γίνει. Τώρα, την τελευταία στιγμή, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αργά. Και επίσης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι ακούω τους τεχνικούς, που είναι ειδικότεροι εμού. Τα έργα, αυτές οι ασφαλτοστρώσεις οι οποίες λέτε γίνονται με προχειρότητα και μόνο για να πούμε ότι κάτι κάνουμε αυτές τις μέρες και να δώσουμε, ας πούμε, στους πολίτες μια ψευδαίσθηση ότι εδώ προχωράμε έργα και ασχολούμαστε με τα προβλήματα της πόλης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μονομαχία της Κυριακής αυτή καθεαυτή, στο Ηράκλειο επαναλαμβάνεται το σκηνικό που διαδραματίστηκε και το 2014. Βέβαια, αυτή τη φορά έχουμε άλλα δεδομένα στο τραπέζι. Εσείς πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση από εδώ και κάτω και τι θεωρείτε ότι πρέπει να έχει ως κριτήριο στο μυαλό του ο Δημότης που θα προσέλθει στην κάλπη? Εκτιμώ, κυρία Σαλαμπάτα, και πιστεύω και είμαστε βέβαιοι ότι οι πολίτες την επόμενη Κυριακή, σε 2 μέρες, θα κρίνουν με τις εξής βασικές, αν θέλετε, σκέψεις. Θα σκεφτούν, από τη μια μεριά έχουμε την πρόοδο και από την άλλη μεριά έχουμε τη στασιμότητα. Έχουμε την πράξη και έχουμε τη θεωρία. Έχουμε την αποτελεσματικότητα, έχουμε την κολυσιεργία από την άλλη μεριά. Έχουμε
το πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταθέσει στους πολίτες και από την άλλη μεριά υπάρχουν πειραματισμοί και θα έλεγα και πρόχειρες σκέψεις για το τι μέλη γενέστε τα επόμενα χρόνια. Επίσης από τη μια μεριά έχουμε την ανταποδοτικότητα των πόρων προς τους πολίτες και από την άλλη μεριά έχουμε τη συσσόρευση των πόρων στο ταμείο του Δήμου. Άρα λοιπόν οι πολίτες θα λάβουν υπόψη κατά την άποψή μου αυτά τα οποία ανέφερα και άλλα βέβαια, όχι μόνο αυτά, και πιστεύουμε ότι θα εκτιμήσουν το πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταθέσει, το οποίο είναι ολοκληρωμένο, κοστολογημένο. Θα λάβουν υπόψη ότι αυτοί που μας καταθέτουν έχουν τη γνώση, έχουν την εμπειρία, έχουν την ανανέωση, έχουν το δυναμισμό, έχουν τους νέους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θα το κάνουν πράξη. Και επίσης θα λάβουν υπόψη ότι οι άνθρωποι που τους καταθέτουν και τους μιλούν είναι άνθρωποι των πράξεων και όχι των λόγων. Νομίζω λοιπόν ότι λαμβάνοντας υπόψη και συγκρίνοντας το τι συνέβαινε την προηγούμενη θητεία στο Ηράκλειο, δηλαδή τη θητεία 10-14, που ήταν 3,5 χρόνια ουσιαστικά, και το τι συνέβη στην πόλη μας τη θητεία 14-19, 5 χρόνια, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία είναι δεν μπορούν να επιληθούν. Νομίζω λοιπόν ότι η ζυγαριά της επιλογής των πολιτών, της ψήφου των πολιτών, θα γύρει στην παράταξή μας Ηράκλειο 375 και ο επόμενος δήμαρχος στην πόλη μας θα είναι ο Γιάννης Κουράκης. Λοιπόν, επειδή δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης και επειδή γνωρίζω ότι σύσσωμο το επιτελείο όλοι σας, επικοινωνείτε το πρόγραμμά σας και στην ενδοχώρα. Θέλω να μου πείτε την εικόνα που εισπράτετε, δηλαδή σας δίνεται η εντύπωση μιας εγκαταλελειμμένης ενδοχώρας, που καταγράφονται τα περισσότερα προβλήματα και τι είναι αυτό που σας λέει ο κόσμος, τι είναι αυτό που ζητά. Νομίζω ότι ένα μεγάλο θέμα σε όλες τις ζώνες, σε όλους τους τρεις κύκλους όπως έχουμε εμείς προσδιορίσει τον Δήμο Ηρακλείου. Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι έχουν εξαντληθεί τα θέματα και σε εσάς αλλά και στα υπόλοιπα μέσα. Οι πολίτες γνωρίζουν. Τεράστια θέματα, προβλήματα στην καθημερινότητα λοιπόν τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Να αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνω συγκεκριμένος. Είχαμε επισκεφθεί τις Πάνω Ασίτες. Δίπλα ακριβώς ήταν λίγο πριν παραδοθεί ένα μικρό θεατράκι, το οποίο έπρεπε όλα τα 5 χρόνια αυτά που έχουν μεσολαβήσει από το 2014 να δοθεί στην τοπική κοινωνία, να αναπτυχθούν εκεί οι πολιτιστικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να πιάσουν και τόπο τα χρήματα τα οποία δόθηκαν. Υπάρχει πλήρη εγκατάλειψη, χορταριασμένο, εγκαταλελειμμένο. Τέτοιες εικόνες υπάρχουν, πιστεύω, σε όλη την πόλη, είτε στο κέντρο, είτε στο περιαστικό Ηράκλειο, είτε στην αγροτική περιοχή. Άρα λοιπόν, εμείς όμως, πάνω σε όλα αυτά, έχουμε καταθέσει, όπως σας είπα και πριν, ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο είναι ελπιδοφόρο, είναι κοστολογημένο και αν οι πολίτες που εκτιμούμε ότι θα το πράξουν, μας δώσουν την εμπιστοσύνη να χειριστούμε τα επόμενα χρόνια τη Δημοτική Αρχή, τα προβλήματα αυτά από την πρώτη μέρα ανάληψης ευθύνης της παράταξης 375 και του Δημάρχου Ηρακλείου, του νέου Δημάρχου Γιάννη Κουράκη, νομίζω ότι οι πολίτες θα δουν τη διαφορά αμέσως. Κύριε Αγαπάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.